Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα. Τα γεγονότα στη Σερβία παραμένουν ακριβώς την ίδια λογική. Και η χθεσινή βραδιά, αν και μπορεί να χαρακτηριστεί συγκρινόμενη με κάποιες άλλες βραδιές, ως πιο ήρεμη, είχε και αυτή τα έξυπνα όπλα της νατοϊκές βόμβες να διεκπεραιώνουν τη διαδικασία που έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση ειρήνης σε πολλά εισαγωγικά. Κατά τα λοιπά, το Σαββατοκύριακο το ΝΑΤΟ έσβησε τα κεράκια του, συμπλήρωσε τα 50 του χρόνια και αναδιάταξε τους στόχους του. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, ανάμεσα σε άλλους κορυφαίους ηγέτες όλων των χωρών της Νατοϊκής Συμμαχίας, συμφώνησε και εκείνος, διατηρώντας βεβαίως κάποιες επιφυλάξεις από την πλευρά την ελληνική, με τους στόχους της Νατοϊκής Συμμαχίας, που δεν είναι άλλη από τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων, ώστε να καμφθεί και να αλλάξει στάση ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Από εκεί και πέρα, τα νέα του πολέμου έχουν και τα μεγάλα, έχουν και τα μικρά. Έχουν εκείνες τις λεπτομέρειες που καμιά φορά κάνουν τους ανθρώπους να βρίσκονται σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Τους ανθρώπους του πολέμου. Εκείνα τα παιδιά, ξέρετε, που έχουν χάσει το χαμόγελο ή που τα μάτια τους διατυπώνουν πολλά ερωτηματικά που είναι αδύνατο να τα απαντήσουν οι μεγάλοι της γης. Όλοι μας, αν θέλετε, και εμείς ακόμη. Σημερινός καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος του θεάτρου. Ένας άνθρωπος που είναι πολύ δύσκολο, θα μας εξηγήσει πώς τα καταφέρνει κάθε πρωί να ξυπνάει σαν φυσιολογικός άνδρας, πατέρας, με δύο αξιαγάπητες κόρες, σύζυγος, επαγγελματίας, άνθρωπος της τέχνης, αλλά το βράδυ εκεί ανάμεσα σε χειροκροτήματα να κλείνει το 24ωρό του σαν μια γριά, μάλιστα όπως παρουσιάζεται σε αυτή την παράσταση, τερατώδη μορφή, ένα αδιφάγο πλάσμα, το οποίο θα μας πει ακριβώς και τι συμβολίζει. Να καλημερίσω τον Δημήτρη Κιατά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Πώς τα καταφέρνεις να ξεκινάς σαν Δημήτρη, να κλείνεις σαν νόνα? Κοίτα, το ξεκίνημα είναι εύκολο. Το κλείσιμο γιατί είναι δύσκολο, έτσι. Το κλείσιμο είναι δύσκολο. Γιατί ξέρεις, το ξεκίνημα δεν προϋποθέτει τίποτα άλλο παρά να έχεις καλή διάθεση. Όσο μπορείς να έχεις διάθεση πια. Ξέρεις, παλιά λέγανε ότι η καλή μέρα το πρωί φαίνεται. Τώρα πια μετά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ λένε καλή μέρα τη νύχτα φαίνεται. Τη νύχτα φαίνεται. Είναι ένα από αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει υπό τύπου ανέκδοτο και αποιχούν την εικόνα που παρουσιάζεται στη διπλανή μας πόρτα, όπως έχουμε πολλές φορές. Δηλώνεις στο περιοδικό Ε της Ελευθεροτυπίας ότι σε ενδιαφέρει και παρακολουθείς τις ειδήσεις το πρωί εκεί με το καφεδάκι σου. Ξεκινώντας όμως ανάποδα, σε ενδιαφέρει πρώτα στην εφημερίδα η μικρή για να φτάσει στη μεγάλη. Ναι. Είναι μια να μου το εξηγήσεις. Ναι, είναι ένα μυστικό. Ναι, ναι. Και είναι ένα μυστικό διαβάσματος. Ξέρεις, έχει σχέση με τη διαστροφή του επαγγελματός μου. Με την έννοια ότι εμένα μου αρέσει να ξέρω το φινάλε. Θέλω να ξέρω ποιος είναι ο δολοφόνος. Έτσι. Έτσι ξεκίνησα να πηγαίνω στον κινηματογράφο λίγο πριν τελειώσει η ταινία. Για να ξέρω τελικά το παλικαράκι την παίρνει την κοπέλα ή δεν την παίρνει, ας πούμε. Και μετά έβλεπε. Ήταν ο δολοφόνος ο γιατρός ή όχι. Και μετά έβλεπε στην αρχή. Και μετά έβλεπε όλη την αρχή. Και δεν σου κρύβω ότι την απολάμβανα. Μετά αυτό προχώρησε, ξέρεις. Είναι μια διαδικασία δηλαδή όπου το χωρίζει σε κομμάτια και φτιάχνει ένα παζλ. Ναι, αλλά ξεκινάω από το τέλος. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο συστήνω είναι ένα πολύ ωραίο μυστικό. Το ίδιο ισχύει για τα λογοτεχνικά έργα, ισχύει για τα βιβλία. Τώρα τελευταία όμως μου αρέσει πάρα πολύ τις ειδήσεις. Ξεκινώ από το τέλος. Το καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε ειδήσεις εννοώ εφημερίδες και τον έντυπο λόγο. Γιατί πρέπει αλλιώς, πρέπει εγώ να σε γράψω βίντεο και να πάω στο τέλος και να πηγαίνω ανάποδα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, αλλά είναι κωμικό. Ναι. Έτσι, έχεις δίκιο σε αυτό. Όχι ότι δεν είναι κωμικά πολλές φορές τα πράγματα ακόμα και στην κανονική ροή της ταινίας. Πάρα πολύ. Τώρα τελευταία πάρα πολύ. Και κωμικοτραγικά άλλες φορές. Πες μου ποιος είναι ο δολοφόνος, αν δεις από την ανάποδη αυτή την παράλογη ιστορία του πολέμου. Ξέρεις, το κακό με αυτή την ιστορία είναι ότι έχουν και ξεκινήσει και αυτοί ανάποδα. Κατάλαβες, δηλαδή, οι δολοφόνοι δείξαν αμέσως τα χαρτιά τους. Θεωρώ ότι είναι λάθος τακτική, είναι λάθος δραματουργικά, δηλαδή είναι λάθος. Και ότι ο Κλίντον μοιάζει έτσι σαν το Ρόμπερτ Ρένφορντ, ανήκει σε αυτή τη γενιά των ωραίων έτσι, ηθοποιών, και ότι θέλει να δηλώσει χεραστής. Έχει αρκετές επιτυχίες. Νομίζω ότι έχουν δημοσιοποιηθεί οι επιτυχίες του. Ξέρουμε όλα τα μυστικά, εντός εισαγωγικών τα μυστικά της ζωής του.
πώς φοράει το παντελόνι του, πώς το βγάζει το παντελόνι του, ο ράφτης που τον ράβει κτλ. Ξέρουμε τα αυτά. Αυτά δημοσιοποιήθηκαν και μπήκαν και στο ίντερνετ, δηλαδή τα έχουμε μελετήσει πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένας στάρ χολιγουδιανός, με όλη αυτή τη λογική, έκανε ένα λάθος στη συνταγή, ξεκίνησε ανάποδα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τον επηρέασα, δεν νομίζω ότι παρακολουθεί πιατά, σχολή πιατά, ας πούμε, που διαβάζω ανάποδα. Έχω μια υποψία ότι ο Γκλίνι τα διάβασε ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή ξεκίνησε από το τέλος. Δηλαδή είπε, νικήσαμε, τελειώσαμε, λέτε να τα μοιράσουμε τα πράγματα. Όμως τα πράγματα δείχνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Κάθε άλλο παρανίκησε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μετρώντας τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα δραστηριότητας. Θεωρώ ότι κάτι που είναι σημαντικό τώρα, καταρχάς η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, μην το, και αυτή τη στιγμή ένας κόσμος ολόκληρος, και όταν λέμε κόσμος είναι ο γνωστός πολιτισμένος κόσμος, παντού βάζει εισαγωγικά στα θαλόματα, πολεμάει θεωρώντας ότι θα ήταν θέμα ωρών, όχι ημερών, ωρών να τελειώσει αυτή η ιστορία του, ξέρεις. Ξέρεις κάτι, εμείς όταν ήμασταν μικρά παιδιά, η μαμά μου έλεγε ο μπαμπούλας και έτρωγε όλο το φαγητό, έτσι χοντρινά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα είπε ο Κλίντον, είπε ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ, και είπαν όλο το φαγητό. Θα έχει λήξει η ιστορία. Εκεί βλέπεις ότι κολλείονται ορισμένοι να διατυπώσουν αντιρρήσεις, ακριβώς αυτό φταίει.